86 χρόνια εκδοτικής παρουσίας και 1000 τεύχη οικονομικής επιθεώρησης είναι ένα αξιοζήλευτο ρεκόρ. Ένα ρεκόρ που μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την πίστη ορωματικών ανθρώπων όπως ο Σπύρος Βοβολίνης στην ιδέα της σημαντικής συνεισφοράς της μεταπιτικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη της χώρας. Είναι αυτό που πίστεψε βαθιά ο ιδρυτής της βιομηχανικής επιθεώρησης το μακρινό 1934 και προσπάθησε να το κάνει πράξη όχι μόνο όσο ήταν εν ζωή, αλλά και μετά το θάνατό του, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της παρεμβατικής ικανότητας του περιοδικού στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η πολύπλευρη προσφορά της οικονομικής επιθεώρησης στην πατρίδα είναι χωρίς αμφιβολία σπουδαία. Γι' αυτό και ο βιομηχανικός κόσμος της Ελλάδας από την πρώτη στιγμή στήριξε το εγχείρημα του ιδρυτή της και το στηρίζει μέχρι και σήμερα. Άλλωστε, μόνο αν θυμηθούμε τις πρωτοποριακές πραγματικά συνεργασίες ορόσημα με τους Financial Times και τον Economist, αυτές και μόνο αποδεικνύουν τη διορατικότητα του Σπύρου Βοβολίνη και την πεποίθησή του ότι η εγχώρια βιομηχανία έχει ανάγκη να είναι διαρκώς ενημερωμένη για τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και στον κόσμο. Βεβαίως, το ίδιο συνεχίζεται και σήμερα, με την οικονομική επιθεώρηση να φιλοξενεί απόψεις από σοβαρούς ανθρώπους και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες που εκφράζονται με ειλικρίνεια και γνήσιο επιχειρηματικό πνεύμα. Εύχομαι στην κυρία Αλεξάνδρα Βοβολίνη και τους συντελεστές της οικονομικής επιθεώρησης να συνεχίσουν με την ίδια ένταση την υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας, προβάλλοντας την υγιή μεταποίηση που παράγει καινοτόμα και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα.